ανησυχείς. Έχεις σε μένα ησύχαση. Δεν καταλαβαίνω. Τι σε ενοχλεί? Η σιγουριά σου με ενοχλεί. Ό,τι και αν πεις, εγώ το έχω πάρει απόφαση. Θα τους πάρω πίσω αυτά που σου φάγανε και ακόμα περισσότερα. Αδερφούλα, πρόσεξε γιατί θα φας τα μούτρα σου. Κλείσει τα ματάκια. Μανώλη. Έλα, Μανώλη. Έλα. Μη με κουράζεις άλλο. Έλα. Πρέπει να πουλήσω, κύριε Ιβαντή. Να πουλήσετε? Ναι, δυστυχώς πρέπει να κάνω αποδοχή της κληρονομιάς. Ο σύζυγός μου είχε μια τεράστια περιουσία σε ακίνητα. Ξέρω. Το ξέρετε? Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι πώς θα βρεθούν οι πρώτες 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Η εφορία, κύριε Ιβαντή. Η εφορία. Πρέπει να πουλήσω γιατί πρέπει να πληρώσω. Και ήδη η πρώτη δόση είναι 100.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό βέβαια θα ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια, αλλά... Η Βίκη είναι η μεγάλη μας ευκαιρία. Η μεγάλη μου. Δεν σε πειράζει να τη δω γκωμενικά? Ποια? Να τη δω σαν γκωμένα. Δεν κάνεις για αυτή τη γυναίκα. Τι θες για πάρτι σου? Γιατί δεν το ομολογείς? Λοιπόν, τι θέλω για πάρτι μου? Εσύ, τι ζωή τραβάς? Η Βίκη μ' αρέσει για πάρτι μου. Μ' αρέσει και εμένα για πάρτι μου. Εδώ η γυναίκα είναι διαφορετική, είναι πιο ρομαντική, είναι άλλος τύπος. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Ήρθαμε να πενθήσουμε. Ποιον? Το Μακαρίτη. Ποιο Μακαρίτη? Αυτό που αναθάψουνε, ποιο Μακαρίτη? Α, ναι. Εδώ είναι η κηδεία της θείας μιας φίλης μου. Τι πράγμα, δεν είναι η κηδεία του Νεγρεπόντη? Σε λάθος κηδεία ήρθατε. Όχι ρε γαμώτο. Και ποιος είναι αυτός ο Νεγρεπόντης? Είναι όταν φίλος που τον είχαμε γνωρίσει και βοηθήσει. Βοηθήσαμε ο Νεγρεπόντης. Πάντως εδώ είναι η κηδεία της θείας της φίλης μου. Μας το έπεσε αυτό, Κορίνα. Μας το έπεσε. Τώρα τι θες δηλαδή, να μας πληγώσεις? Εντάξει, τι θες να αποδείξεις, ότι είμαστε ανίκανοι? Ότι ερχόμαστε σε λάθος κηδείες? Ότι κλαίμε λάθος ανθρώπους? Εντάξει, είμαστε ανίκανοι. Τι θες τώρα? Όχι εγώ πήγα. Όχι εγώ και όχι εσύ, τον πληγώνεις τώρα. Εγώ, Βασίλη, το έχω πει. Στη φυλακή θα καταλήξεις. Κοριτσάκι. Είμαι ξαναπεί κοριτσάκι. Στόπαγο, γάμο, όταν μου στόπαγο, στόπαγο. Δεν ξαναπάω σε κηδεία, δεν ξαναπάω με τίποτα σε κηδεία. Έλα εδώ, ρε. Δεν ξαναπάω σε κηδεία. Σταμάτα, ρε. Με τίποτα. Σταμάτα. Σταμάτα. Είχα κακό προαίσθημα. Όταν έχω κακό προαίσθημα να μ' ακούς, θα γίνουμε χάλια. Γιάννη, σε έκανα και εγώ ένα λάθος, δεν τρέχει τίποτα. Μα να μην διαβάσει καθαρά την ώρα, δηλαδή. Είχε κάνει έξαλλο, αγόρι μου. Γιατί, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου, γιατί. Άντε, να κουβεντιάσουμε πάλι. Αποφασίζεις ότι βάζει τη φιλία μας κάτω από μια γυναίκα. Εντάξει. Σ' αρέσει. Πάσου. Δικιά σου. Αλλά όχι να σε παίρνω τηλέφωνο για δουλειά και να μου λες: δεν μπορώ τώρα, είμαι με την κυρία Βίκη. Σιγά. Θες και ψυχή σου, δηλαδή, αν είσαι με τη Βίκη, τέλος πάντων. Όχι, βέβαια, η δουλειά δουλειά. Λοιπόν, άντε. Σάλτα τώρα να φέρεις καμιά εφημερίδα. Γιατί να πάω για εφημερίδα? Μου έχει καλλιεργήσει ένα κόμπλεξ ότι είμαι μόνο για να εκτελώ το παιδί που πάει για εφημερίδα.
Εντάξει, Βασίλη, θα πάω εγώ. Όχι, θα πάω εγώ. Θα πάω εγώ, αλλά θέλω να καταλάβεις ένα πράγμα. Δεν είμαι ο μικρός για τα θελήματα, έτσι. Εντάξει, θα πάω εγώ. Όχι, θα πάω εγώ. Τι τα κοιτάς, χάλια είναι. Θες μου, άστα άνοιγε τώρα. Με αυτούς που πας και μπλέκεις. Αυτό ήταν το θέμα. Ναι, είδαμε και τους δικούς σου. Η δική μου είναι μια χαρά. Ναι. Εγώ είμαι. Είδα το νούμερό σας. Θέλω να συναντηθούμε. Είναι μάταιο, κύριε Φαντή. Όχι, δεν κατάλαβες, Βίκη. Θέλω να σε βοηθήσω στη δύσκολη στιγμή που περνάς. Να βοηθήσεις, πώς? Υπάρχουν πολλοί τρόποι και εγώ θέλω πραγματικά να βοηθήσω. Εντάξει τότε. Πότε και πού? Yes! Ο άλλος. Σήκωσε το. Τα ίδια θα μου πει κι αυτός. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, είδα το νούμερό σου. Ναι, βέβαια. Δεν έχω απόκρυψη. Θεωρώ ότι η απόκρυψη είναι βλακεία. Έτσι, έτσι, έτσι. Πρέπει ο άλλος να ξέρει ποιος το ζητάει. Ναι, Βασιλάκη, πρέπει. Για να μπορεί να πει πραγματικά αν θέλει να του μιλήσει ή όχι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Σημαίνει κάτι? Θέλω να σε δω. Τι, δεν μπορώ αυτόν τον καιρό. Έχω πολλά τρεχάματα. Ξέρεις, προσπαθώ να πουλήσω τα διαμερίσματα. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να σε δω. Έχεις κάποιο γνωστό σου που θέλει να αγοράσει, θες να αγοράσεις εσύ? Θα τα θέσουμε όλα επιτάπητος. Πού θα τα βάλουμε? Το ζήτημα, λέω, θα το θέσουμε επιτάπητος. Το δικό μου? Ναι, πραγματικά θέλω να βοηθήσω. Αχ, μακάρι να μπορούσες. Μην αποκλείς τίποτα. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να τοποθετώ τον πύχη όλο και πιο ψηλά. Καλά, Βασιλάκη. Μόλις μπορέσω θα σου τηλεφωνήσω. Περιμένω. Τσίμπησε κι αυτός! Κοίτα να δεις, ο άνθρωπος μου το είπε ξεκάθαρα. 15 χιλιάρικα. Μα 15 χιλιάρικα. Αν σου φαίνονται πολλά, πήγαινε να βγάλεις αλλού άκρη. Όλη η Αθήνα ανοιχτή είναι. Όχι, ρε παιδί. Δεν έχει, όχι. Γιατί μου το κάνεις αυτό το πραγματάκι? Δηλαδή, θα χάσω και τα άλλα τα μαλάκια που έχω. 800.000 δάνειο ζητάμε. Πώς νομίζω ότι γίνεται αυτό? Ξέρεις τι παίρνω κανονικά? 50, 60, 80 χιλιαρικάκια. Αλλά εγώ έχω την ξαδέρφη μου, κατάλαβες. Κάθισε η γυναίκα στο σπίτι, τσουκου 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 τσουκου, του κάνει το κεφάλι καζάνι, δεν άντεξε ο άνθρωπος και της λέει στο τέλος, εντάξει, θα στο βγάλω. Δεν μου λες, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν κάνω ματζεριά σε εγώ για 15 χιλιαρικά και να χαρείς. Και ξέρεις γιατί της είπα τόσα λίγα? Γιατί σε συμπαθώ. Είσαι ιδιαίτερος καλός άνθρωπος. Ξέρω ότι είσαι ανάγκες, έχεις τα παιδιά. Αν νομίζεις ότι εγώ θα πάρω από αυτά έστω και ένα ευρώ, πες το μου να σταματήσουμε τώρα την κουβέντα, εδώ και τώρα. Ναι. Πού είσαι? Κοιτάξτε, σας είπα ότι θα χρειαστούν 100.000. Αν δεν είναι μέχρι σήμερα το βράδυ στο σπίτι, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Έχεις γαμπρό μπροστά σου? Ναι, ναι, βεβαίως. Σημάρι. Εγώ θα δω το διευθυντή σήμερα το απόγευμα, καταλάβατε. Ο διευθυντής θα ζητήσει 70 χιλιαρικάκια. Οπωσδήποτε. Ο υποδιευθυντής δεν θα ζητήσει άλλα 30 χιλιαρικάκια. Και αυτός. Πώς νομίζετε, κύριε, ότι γίνονται δουλειές? Για συνέχισε παρακάτω. Τι ζητάμε? 1.000.000 ευρώ. Δεν θα πάρουν το 10%? Θα το πάρουνε. Όχι, 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 αγαπητέ μου. Ναι, να είναι τα χρήματα μέχρι σήμερα το απόγευμα στο σπίτι. Μεθαύριο το πολύ πολύ θα σας έχω τακτοποιήσει. Βασιλάκη, σκίζεις, τα λες πολύ καλά. Έχεις αποκτήσει και στυλ. Βεβαίως. Ναι. Και παρακαλώ τα χαρτονομίσματα μεγάλα. Μη μου φέρτε τίποτα 50-άρικα ψιλικατζίδικα πράγματα. Μέχρι τις 6 το απόγευμα στο σπίτι, αλλιώς θα φύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι εκπαιδεύω εγώ. Τον βλέπεις. 100.000 για να πάρει 1.000.000 ευρώ δάνειο ή 10%. Πώς νομίζω ότι γίνονται δουλειές? Πώς? Να πω εντάξει, εγώ να δώσω 15.000, άμα είναι χρειαστεί να δώσω και 18.000. Όχι, άλλο θέλω να πω, άλλο θέλω να πω. Είναι σίγουρο? Ακού να σου πω. Θα το πάρουμε το δάνειο? Ακού να σου πω. Εγώ έχω ένα όνομα στην αγορά τόσο. Δεν το χαλάω για 15 ψώρο χιλιάρικα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Μισό λεπτό. Εδώ καταλαβαίνω, κύριε μου. Είστε ένας ματζίρης δηλαδή που φοβάται τον ίσκιο του. Παίξαμε και χάσαμε. Τι έχασες? Όχι τώρα και δεν έχασα. Δεν έχασες τίποτα. Σε μια ψαροταβέρνα να πας σήμερα, τι θα πληρώσεις?
15.000 θα πληρώσω. 15.000 θα πληρώσεις. Θα βγάλεις τους μελλοντικούς πελάτες σου. Θα τους κάνεις ένα τραπέζι. Πρέπει να κάνεις PR. Τι? PR, public relations. Τέλος πάντων, δημόσιες σχέσεις. Θα το κάνεις. Καλά, εσύ τώρα νομίζεις ότι λαδώνεις με 15.000. Α, κορόιδο πιάστηκες. Οι άνθρωποι χάρη σου κάνουν. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και χαίρετε. Κάτσε με. Τάχω, θα στα δώσω. Τι να σε κάνω τώρα, μου λες. Δεν είναι 15 αυτά. Είναι 15, θα στα δώσω αύριο. Άμα δεν πάω με 15 σήμερα, εσύ το δάνειο αύριο δεν το έχεις. Ο άνθρωπος μου το κάνει ξεκάθαρο. Και άκου να σου πω, εγώ αυτά τα χρηματάκια όπως θα τα πάρω, έτσι θα τα δώσω. Αν τυχόν όμως χαλάσει δουλειά, δεν θέλω να μου πεις κουβέντα. Κουβέντα! Όχι να χαλάσει, τόσα χρήματα δεν έχει, έδωσα. Όχι. Είπα να δώσω έτσι και 18. Έτσι είναι αυτές οι δουλειές. Με κάνεις και φωνάζω μέσα στον κόσμο. Στο είπα ξεκάθαρα. Όπως θα πιστεύεις εμένα, θα εμπιστευτώ και εγώ τους άλλους. Όπως θα τα πάρω, έτσι θα τα δώσω. Μη με κουράζεις, να χαρείς. Έτσι. Πάω εδώ πέρα δες. Εδώ πέρα δες ψιλικατζίδικο γίνομαι. Καλά ρε φιλαράκο, στην κατοχή είμαστε. Το Θεό σου δηλαδή. Πόλεμος, φίλε μου, πόλεμος. Λοιπόν, καλή μας επιτυχία και ευχαριστώ για τον καφέ και να αλλάξεις κάλτσες. Θα φας κάτι. Φεύγω να μη σφίξω το τηλέφωνο, δεν πεινάω. Έρε, γιατί δεν πεινάς. Άντρας είσαι, δύο μέτρα. Όλη τη μέρα είσαι στους δρόμους, θα πέσει κατά ίση λίγο. Εγώ έχω φτιάξει τζουκάκια. Φατά. Εγώ θα τα φάω πάλι. Δεν μπορείς. Κατάλαβα πάλι. Τι κατάλαβες πάλι. Έχουμε μελαγχολία, ερωτική. Φεύγα, είπα θα σου σφίξω το τηλέφωνο. Έρε, πες, τι. Επαγγελματική μελαγχολία. Κατάλαβα. Παράτα με. Να σου πω, φέρ την εδώ να της κάνω μάγια, να τη δέσουμε. Χάιντε. Θα σου σφίξω το τηλέφωνο. Δουλειά κάνει τους άντρες. Πόσα είναι? 15 χουλάρικα. Άρα μπάγας. Σου πω πει να μην εκτίθεσαι για τόσο μικρά ποσά. Τι θες να κάνω, ε? Ματζήρις ήταν, τι θες? Έχουμε πει λίγες δουλειές και καλές, μεγάλες. Κοίταξε, είχαμε την ίδια κουβέντα πριν λίγες μέρες, έτσι. Σου είπα, βαρέθηκα με τις χείρες. Αν θέλεις να σκεφτείς κανένα άλλο κόλπο, τίποτα πιο έξυπνο, κάντο. Κάντο όμως, ε! Βασίλη, οι χείρες είναι μια χαρά. Σε καψουρεύονται και σταχώνουν από μόνες τους. Αυτός τώρα. Έχω σε λεφτά. Δεν θα γίνει η δουλειά του και θα μας τρέχει από πίσω. 15 τέτοιοι να βγουν στην πιάτσα. Τι πατήσαμε. Άστα, γόρι μου. Αλλού είναι το θέμα σου. Είμαι σίγουρος ότι αλλού είναι. Ε? Δεν θες να πάρω πρωτοβουλίες. Θέλεις να είμαι υπό. Εσύ θες να είσαι υπέρ. Έχεις τα νεύρα, Βασίλη. Ναι, έχω τα νεύρα μου. Δεν φαίνεται. Τα νεύρα μου. Και εγώ έχω τα νεύρα μου. Από 6 ετών δεν το κάνω θέμα. Πολύ ωραία. Εγώ πάω μέσα στο δωματιάκι μου για να μην τσακωθούμε. Απλά έχω νεύρα. Έχω νεύρα. Δεν θα φας. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Σου φαίνεται εγώ να έχω πρόβλημα. Ε? Δεν είμαι σε φόρμα. Πες μου, ρε. Δεν είμαι σε φόρμα. Τι. Έχω ανάγκη από φαγητό. Πες μου. Μάλλον όχι. Πες το. Νομίζω όχι. Έχω ανάγκη!
Δεν ήσουν τα παζιά Ήπειρο, ε. Είδα ένα όνειρο απόψε. Εμένα. Α, είσαι πέρα, μωρέ, που δε σένα. Τον εγγονό μου είδα. Πολύ στεναχωρημένο είναι αυτό το παιδί. Γιατί δεν πάνε καλά οι δουλειές του. Η γυναίκα είδα ότι φταίει. Και εμένα τα ονείρα τα μη βγαίνουνε. Θα του τηλεφωνήσω να έρθει να τον δω. Τι θα του τηλεφωνήσω, αφού θα κατέβεις στην Αθήνα να πας στους γιατρούς. Αλήθεια, πότε πας. Και σαν τη σημαίνει, το λόγο θα σου δώσω. Όχι, μωρή, να κανονίσω τις δουλειές μου να έρθω μαζί σου. Θες να σου δει γιατρός. Εγώ. Εγώ δεν έχω ανάγκη από γιατρούς, μωρή. Εγώ είμαι τζόβενο ακόμα. Άζει κύριε από εκεί πέρα. Το που είναι. Δοκιμάσαι. Ύψασα. Α, κι εγώ, ναι. Τι έχεις αϊπνίες. Ε. Έχεις αϊπνίες. Όχι, όχι, κοιμόμουν σαν μπουλάκι, αλλά δίψασα και ξύπνησα. Σε απασχολεί τίποτα. Τι. Πότα, τι. Εσύ. Το έχει, εντάξει. Εντάξει, ε. Καληνύχτα. Τι πες? Καληνύχτα. Ε. Καληνύχτα. Ναι. Νερό δεν ήπιες. Ε. Πιες το. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα. Ποιος είναι? Νίκος Ιφαντής. Α, καλημέρα κύριε Ιφαντή. Μήπως κοιμάστε? Όχι, 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 δεν πειράζει. Μπορώ να πάρω αργότερα να σας ξύπνησα. Δεν πειράζει. Έχω κάποια συνταρακτικά νέα. Αλήθεια? Ναι, ναι. Έχω πληροφορίες που μας οδηγούν σχεδόν στη λύση του μυστηρίου. Μυστηρίου? Εννοώ τη δολοφονία του συζύγου σας. Α, ναι, ναι. Το λύσατε το μυστήριο. Όχι ακόμα, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Οπότε μπορώ να σας συναντήσω. Λυπάμαι, αλλά δεν... Καλά. Νομίζω πως είναι μάταιο. Τι? Συνέβησαν κάποια τρομακτικά γεγονότα και τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν καταλαβαίνω. Θα σας στείλω ένα ποσό για τις όποιες ενέργειες κάνατε. Δεν χρειάζεται, δεν καταλαβαίνω. Όχι, όχι, όχι. Χρειάζεται. Μην το συζητάτε. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά... Ναι. Τίποτα, τίποτα, κύριε Ιφαντή. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Ποιος είναι? Ο Βασίλης είμαι. Α, τι κάνεις, Βασίλη?
Μια χαρά, εσείς. Σας έπαιρνα και χθες τηλέφωνο. Ναι. Ήμουν πολύ απασχολημένη. Το ξέρω γιατί όλες οι κλήσεις μου προωθήθηκαν. Ναι, το άνοιξα σήμερα το πρωί και είδα τις κλήσεις, όπως και του κύριου Ιφαντή. Ήταν κάτι επιγόν. Κοιτάξτε, έχει προχωρήσει η υπόθεσή σας και... Ναι, μου το είπε ο κύριος Ιφαντής. Το πρόλαβε, ε. Τι είπατε? Τίποτα. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτά τα πράγματα δεν λέγονται από το τηλέφωνο, πρέπει να συναντηθούμε από κοντά. Δεν χρειάζεται. Όχι πια. Δεν καταλαβαίνω. Το γραφείο μας φέρνει εις πέρας όλες τις υποθέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί ο δολοφόνος του συζύγου σας. Αυτή τη στιγμή έχω πιο σοβαρά προβλήματα. Τι πιο σοβαρά από αυτό? Ναι. Συγγνώμη που σας έβαλα στον κόπο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άλλα τα προβλήματά μου. Μπορούμε να βοηθήσουμε? Όχι. Δυστυχώς όχι. Γεια σας. Τι έγινε? Δεν θα κάνεις γυμναστική σήμερα? Μπα, δεν έχω όρεξη. Να σου φέρω ένα χυμό? Όχι, δεν θέλω. Ξενύχτησες. Τώρα όλο αυτό τι είναι, ανάκριση? Καλά κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Μήπως έχεις ερωτευτεί καμία? Τι λες, κούριτσο, δηλαδή με συγχωρείς. Αν είχα ερωτευτεί μια γυναίκα, θα είχα ερωτευτεί εσένα, είναι? Άσε, Βασίλη μου, εγώ σε ξέρω καλά. Κάποια πρέπει να έχεις ερωτευτεί εσύ. Μουρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι. Σταμάτα, μωρή παλιόβλαχα. Λοιπόν, για να... Yeah. Γιατί, ρε, γιατί να σταματήσεις, τρογουδάω. Έχω τα νεύρα μου. Τι έπαθες? Δεν σου δίνει σημασία η χείρα? Σκάσε, έχω προβλήματα στη δουλειά, το καταλαβαίνεις. Γιατί, ρε παιδάκι μου, δεν τη φέρεις εδώ να κατηβάσω το πνεύμα του Μακαρίτη και να της πω ό,τι θες? Βουλά. Τι? Θα σε βάλω στο αυτοκίνητο και θα σε στείλω στον άντρα. Άι, βούλος το τώρα. Καλά, εντάξει, αν είναι έτσι, του βουλώνω, αδελφούλη μου. Μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι. Ότι κι αν βρίσκεις στην διάθεσή σου. Άλλος δηλαδή είναι τζέντλεμαν. Ο Τσογλάνη. Με φώναξες, άκουσα το όνομά μου. Πού σε λες, Τσογλάνη? Στο γυμναστήριο πήγα και έκανα flip-flop, πυρουέτες ή τέτοια. Και γιατί είσαι έτσι μουτρωμένος? Εγώ μουτρωμένος, τι, μια χαρά είμαι. Τι είναι? Τι είναι? Κάτσε εδώ, ένα μηνυματάκι είναι. Από ποιον? Ίσως κάποια μέρα να χρειαστώ. Ποιον? Από ποιον? Τίποτα, από ένα πελάτη είναι. Τι είναι, τι... Από πελάτη, ρε. Μηνυματάκι. Ναι, από πελάτη. Πελάτη, ε? Ναι, από πελάτη είναι. Πελάτη, έτσι. Πελάτη.
αυτή. Σε ποιον? Τίποτα, διαθέσιμος είμαι και του το λέω. Αυτό. Εσύ? Κι εγώ. Διαθέσιμος. Και του το λες? Όχι, εγώ έστειλα ένα μήνυμα σε ένα πελάτη. Για να δω. Τι να δεις, ποιο να δεις. Γιατί να μην δω. Γιατί τα μηνύματα είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κόφτω. Τι. Γιατί να δεις εσύ. Εγώ γιατί να μην δω. Τι είσαι. Γιατί εμένα μου στέλνουν μηνύματα για δουλειά, δεν είναι. Σόβα μου, ρε. Εγώ τι κάνω εδώ πέρα, δηλαδή. Σκάκι, παίζω, τι έχεις πάθει. Εσύ, Βασιλάκη, μου είσαι επιπόλαιος. Να, προχθές με τα 15.000 που πήγες εξάβεις από τον άλλον, μπορεί να μας στείλεις φυλακή. Μας κυνηγάει όλο το λιμενικό τώρα. Έλα. Τι έλα. Τράμπα, χέρι με χέρι. Έλα. Γιατί δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Καμία, έλα. Θες να κάνουμε έτσι. Τι, βέβαια. Τραμπά. Ναι, χέρι με χέρι. Ωραία, όχι, όχι, όχι. Θα κάνουμε το άλλο. Τι. Ας το κάτω. Ποιο. Το κινητό σου. Εδώ. Ναι, ναι. Μαζί. Ας το. Τι. Όχι, ας το εσύ εκεί, από την πλευρά. Εγώ γιατί να το αφήσω εδώ. Λοιπόν, ας το, ας το κάτω. Τρία. Ένα, δύο, τρία. Για διάβασε. Διάβασε. Λοιπόν. Είσαι ένα σημαντικό και εγωιτευτικό. Τι. Εγωιτευτικό άντρα και χαίρομαι που σε γνώρισα. You like it? Για διάβασε, φωναχτά, φωναχτά, έτσι. Μακάρι να σε γνώριζε σε διαφορετικές συνθήκες. Μακάρι να με γνώριζε. Είναι καλύτερο το δικό σου. Α, άσε ρε παιδί μου, με έχει τσατίσει. Ας το διάλα από εδώ. Σε αυτό το σπίτι σήμερα, κανείς δεν θα φάει. Τι μη κοιτάς, ρε, κανείς. Τσάμπα εγώ μαγειρεύω. Στο καλό σας από εδώ πέρα. Μόνη μου θα τα φάω πάλι. Είσαι σημαντικός και εγωιτευτικός. Σε άλλες συνθήκες. Τι θέλεις? Εσύ χάλασες τη δουλειά. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες, αλλά χάλασες τη δουλειά. Εγώ? Ναι, Βασιλάκη. Ξέρω τι ύπουλο παιδί είσαι. Εγώ στη Βίκη? Βίκη. Πότε έγινε η κυρία Λαγουβίκη? Συμμαζέψου, Βασίλη. Εγώ δεν της είπα ποτέ τίποτα. Κάθε φορά που ήταν να της πω κάτι, ήσουν παρόν. Δεν πήγες και τη συνάντησες μόνος? Ποτέ! Έχεις τρελαθεί! Αλλά μου φαίνεται ότι. Τι. Τη συνέπεσες της γυναίκας. Εγώ. Βέβαια. Πώς νομίζω ότι χάλασε δουλειά. Ε? Εσύ έλεγες πως αυτή η γυναίκα είναι η καλύτερη περίπτωση. Είναι μεγάλη μας ευκαιρία. Τη χάλασε τη δουλειά εξαιτία σου δεν έγινε. Ίσως πρέπει να πάω να τη βρω. Θα κάτσει τα βγάζει τα πας πουθενά. Για δουλειά μιλάμε, ρε. Και εγώ για δουλειά μιλάω γι' αυτό. Εγώ την είδα πρώτος, εγώ θα της μιλήσω. Αφού δεν σε θέλει. Θα βρω τον τρόπο, εγώ θα την καταφέρω. Ναι, βέβαια. Θα βάλεις εκείνο το υπέροχο, το ξανθό, το γοητευτικό χαμόγελο, έτσι, ε? Αυτό το χαμόγελο, αγόρι μου, έχει ρίξει πολλές γυναίκες. Βέβαια, κάτι χαζομοντέλες, οι οποίες θέλουν να βγουν στην τηλεόραση. Ενώ εγώ, πες μου σε παρακαλώ, ποια χείρα εφοπλιστή ασχολήθηκε με σένα, γυναίκα με προσωπικότητα, όλες σε μένα την πέφτουνε. Πες μου μία, με σένα. Η Κάτια. Ποια? Η Κάτια θυμάσαι πόσο καψούρα ήταν μαζί μου. Καλά, εντάξει τώρα. Και με μένα ήταν. Στην αρχή, μετά όμως κόλλησε πάνω μου και μου αγόρασε και την πόρσε που πήγες και τις τούκαρες. Θυμάσαι, Βασίλη, το θυμάσαι. Ναι. Κύριε Φαντή, νομίζω ότι σας οφείλω μια εξήγηση. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Όχι, όχι. Σας οφείλω μια εξήγηση και θα προτιμούσα να σας την δώσω τέτα τέτ. Αύριο το μεσημέρι, αν δεν είχατε κάτι καλύτερο να κάνετε. Το πρόγραμμά μου είναι πολύ φορτωμένο. Αλλά θα βρω χρόνο. Ωραία. Κατά τις δύο, περάστε να με πάρετε. Βεβαίως. Γεια σας. Ποιος ήτανε? Ένας αντιδήμαρχος εκεί από τα μέρη μου. Ναι, όνομα. Βενιαμίν. 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 Ο επόμενος. Ναι. Βασιλή, νομίζω ότι σου οφείλω μια εξήγηση. Μα τι λέτε τώρα, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όχι, όχι, σε έναν τέτοιο άντρα
Οι εξηγήσεις πρέπει να δίνονται τέτα τέτ. Κοιτάξτε, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, Αύριο το βράδυ, μπορούμε να συναντηθούμε. Ναι, βεβαίως, θα κοιτάξω το καρνέ μου, θα ακυρώσω οποιαδήποτε δουλειά έχω και να το κάνουμε, γιατί να μην συναντηθούμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα είσαι εδώ. Παρομοίως. Ο Βενιαμίν πήρε και εμένα. Πάμε καμιά βόλτα, βαρέθηκα εδώ μέσα. Να πάμε, μωρέ. Ο Ιφαντής! Αυτό το θέμα δεν θέλω να το πράσω. Όχι, μέσα, μέσα, κάτω. Να σου πω. Θα το δούμε. Ο μεγάλος εραστής. Έτσι έκανε και με μένα. Ερχόταν και στενόταν κάτω από το σπίτι και όταν έβγαινα τσούπ, έπεφτα πάνω του. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Η ζωή μου δεν έχει κανένα νόημα. Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Και όταν άρχισα να πληρώνω, τότε να δεις νόημα που απόκτησε. Γέμισε με ευρωνόημα. Από μένα όμως δεν θα πάρει λεφτά. Ροδικάκι, μην είσαι κουτό. Αφού του έχεις πει για τα κίνητα. Σου λέει χαζοβιόλα είναι αυτή, ρομαντική, θα τη φάω κανένα διαμερισματάκι. Θα δούμε. Πολύ σίγουρη είσαι. Μου ήρθε η ιδέα, πάμε τώρα. Τι? Το θα σου πω, θα σου πω, πάμε. Καθίστε καλέ, καθίστε τώρα, άντε. Καθίστε όπου θέλετε και εγώ πάω να φτιάξω κάτι να φάμε. Μήπως δημόσιο βρε κορίτσι μου που δεν τον ειδοποιήσαμε πως θα έρθουμε. Τι λες μωρή γιαγιά, για σένα θα δημόσει. Ξέρω εγώ βρε πουλάκι μου, αυτός είναι και λίγο... Άι, πάρ' τον τηλέφωνο. Καλά, πάω. Τι κοιτάς εσύ, τι κοιτάς. Δουλειά σου. Εγώ πάντως το λέω. Δεν είναι σωστό έτσι που μπαίνουμε σε ξένο σπίτι. Δεν είναι ξένο. Το εγγονό μου είναι. Κι εγώ υπό ποια ανιδιότητα παραβρίσκομαι εντάφθα, μήπως ως αραβωνιαστικός. Πάψε μωρέ Μπαρμπαμελέτη, πάψε, σε μάθαμε πια. Ποιος. Πάψε μωρέ γαμπρέ που θα σου πούνε και κουβέντα. Έλα που η Βούλα είμαι. Να σου πω ήρθαμε με τη γιαγιά στο σπίτι. Έλα ρε Βούλα. Εσύ που είσαι, θα αργείς. Θα αργήσω, είμαι σε μια δουλειά. Α, να σου πω και κάτι άλλο. Έχει έρθει και η Τάσος με το Μιλέτη. Όχι ρε γάμο το. Τι είπες? Καλά εντάξει θα τα πούμε όταν έρθω. Α εντάξει. Να σου πω εμείς εδώ τώρα να βουλευτούμε όπως να είναι. Ναι εντάξει εντάξει. Βολευτείτε όπως να είναι. Κλείσε τώρα γιατί έχω δουλειά. Κλείσε. Δεν ξέρω εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Βίκυ Λαγού. Χαρικά. Από εδώ η αδελφή μου. Χαρικά. Μπορούμε να σας απασχολήσουμε για λίγο. Βεβαίως κύριε μου, περάστε. Να σας προσφέρουμε κάτι. Ένα καφεδάκι. Ένα ποτάκι. Ωραία. Δεν θα πάρουμε τίποτα, όχι. Ευχαριστούμε. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Κύριε Λίτζο, έχω κάποια ακίνητα και ένας γνωστός σας, κάποιος Γιάννης, δεν θυμάμαι το επίθετο. Γιάννης Αργυρίου. Ναι, Αργυρίου. Αργυρίου. Μας είπε ότι είστε εξαιρετικός στη δουλειά σας. Ο καλύτερος. Όχι να το πενευτώ, κυρίες μου, αλλά πράγματι, υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι είμαι υπέροχος στη δουλειά μου. Κύριε Λίτζο, έχω κάποια διαμερίσματα στο κολονάκι που πρέπει να πουληθούν για να πληρωθεί ο φόρος κληρονομιάς. Αυτή η εφορία μας έχει τσακίσει, κυρίες μου. Φανταστείτε, υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να πουλήσουν τη μισή περιουσία τους μόνο και μόνο για να πληρώσουν φόρο κληρονομιάς. Μη μου το λέτε. Μη μου το λέτε, κύριε Λίτζο. Και όπως καταλαβαίνετε, κύριε Λίτζο, κάτω από τέτοιες συνθήκες αναγκάζεσαι να πουλήσεις φθηνά. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και δυστυχώς, κύριε Λίτζο, στην παρούσα στιγμή χρειάζομαι επιγόντως τα χρήματα. Έχετε κάποιους πελάτες? Όχι απλά κάποιους, κυρία μου. Πολλούς και εξαιρετικούς πελάτες. Μην ανησυχείτε. Ήρθατε σε ένα κτήματο μεσίτη που ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του. Τι
σιγά και είναι και ξένο, σιγά. Καλημέρα. Σε τι μπορώ να σας φωνώ? Ψάχνω για κάνα διαμερισματάκι στο Κολωνάκι. Κολωνάκι, κοίτα, πριν από λίγο έφυγε μια κυρία, μισό λεπτό κυρία, έλα. Βίκη Λαγού. Έχει κάτι διαμερίσματα για το πούλημα στο Κολωνάκι. Αλλά ξέρεις, θα τις τα φάμε σε καλή τιμή. Θέλει να πληρώσει φόρο κληρονομιάς. Κοίτα, παίξε μπάλα και 50-50, έτσι. Ναι, θα παίξω, δεν θα παίξω μπάλα. Η γυναίκα μου ήταν απελπισμένη. Μου λέει, πουλά γρήγορα. Είστε πολύ τυχερός, κύριε. Παλιός Γιώργος. Κοίτα, κύριε Γιώργο μου, μπορεί να είστε παλιός, αλλά τα διαμερίσματα που θα πάρετε είναι καινούργια και σε πολύ καλή κατάσταση. Σοβαρά, έτσι. Το ονοματάκι σου? Λίντσος. Μικρό. Βαγγέλης Λίντσος. Βαγγέλη, έχεις κάνει σε πορνό? Ναι, στο στρατό για τις ανάγκες. Τα διαμερίσματα τα έχεις δει? Όχι, αλλά με διαβεβαίωση η κυρία ότι είναι σε πολύ άριστη κατάσταση. Μόνο τον ταλαβέρι πρέπει να γίνει μέσα σε 10 μέρες. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Φτιάξτε το. Το φτιάξτε. Σε 2 μέρες θα σε πάρω τηλέφωνο. Βεβαίως, μισό λεπτό. Μου αφήνεις το τηλεφωνάκι σου? Θα σε πάρω εγώ, Βαγγέλη. Α, λέμε. Γεια σου, Γεωργάκη. Ναι. Ο Λίντσος είμαι. Α, γεια σας κύριε Λίντσο. Συνέβη κάτι? Δεν θα το πιστέψετε. 5 λεπτά αφού του φύγατε εμφανίστηκε πελάτης. Αυτό κι αν είναι τύχη. Ναι, καλή, και εγώ από το πρωί το λέω. Σήμερα είναι η τυχερή μου μέρα. Και η δική μου. Όμως πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη τιμή. Από ό,τι κατάλαβα, ο πελάτης θα πληρώσει κάς. Ούτε τράπεζα, ούτε δάνεια, τίποτα από αυτά. Αχ, κύριε Λίντσο, είμαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό το λέω. Επειδή ξέρω ότι χρειάζεται άμεσα ρευστό. Εντάξει, τότε προχωρήστε. Θα το προχωρήσω. Σε 1-2 μέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Εσύ είσαι φίλος με τον Νίκο, δεν είσαι? Βέβαια με τι. Γιατί δεν παντρεύεται? Δεν έχει βρει ακόμα, λέει, την κατάλληλη. Και πότε θα τη βρει? Αυτό του λέω κι εγώ, αλλά... Και εσύ πρέπει να παντρευτείς. Εγώ? Εσύ. Ο άντρας πρέπει να παντρεύεται νέος. Να μπορεί να τη γλεντάει τη γυναίκα της. Για τα σημερινά κουρίτσια έχουν απαιτήσεις. Και άμα ο άντρας δεν κάνει τα σωστά και τα δέοντα, παγαίνουν στον κουμπάρο. Γιατί είναι αυτό τώρα που λες το παιδί? Γιατί, Μαρή, ψέματα λέω. Και εσύ που τάσους δεν μπορεί, δεν πας στον κουμπάρο. Ντάκαμε η βούλα. Γιαγιά, κάτι είπες, λέγε. Πάψε με χαμένα, σε πειράζω. Άιντε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί κάνουμε τέτοια κουβέντα τώρα. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτες. Εσύ έχεις φιλενάδα? Έχω, ναι. Καλό κορίτσι? Ναι, μ' αγαπάει, ναι. Άμα σ' αγαπάει, να την παντρευτείς. Γιατί σήμερα οι γυναίκες δεν αγαπάνε. Παντρεύονται μόνο για τη διασκέδαση και για την ευχαρίστησή τους. Αυτός ο Νίκος πού είναι, τι ώρα είναι τέλος πάντων, θα έρθει? Είναι, τι, παρά? 3:30 πάρα. Να το, ο Λεβέντης μου ήρθε, ο Λεβέντης μου. Τι έχουμε εδώ, τι έγινε, έχουμε συγκέντρωση. Ο Τάσος λέει σε περιμένει, δεν πάει στο χωριό, δεν τον πάει στα Κλαρίνα. Αλήθεια, ρε, θες να πάμε στα Κλαρίνα? Και δεν το λες, ρε Γρόθε. Το λέω, είδα, θες να φωνιάζω? Λίρα, 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 την ευαρέθηκα. Γεια σου, κουνιαράκι μου. Γεια σου, καφέ. Πάνω, ρε. Όχι, δεν μπορώ, ντρέπομαι. Έλα, καμπρέ. Τι, να κάνω, δεν ξέρω. Χόρευε, ρε. Χόρευε. Άσε με, ντρέπομαι, σου λέω. Σήκω, ρε, σήκω, ρε, μένος ο πατέρας ήταν πρώτος. Σήκω, σήκω, έλα. Δεν τα μπορώ, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Άκουμε να δεις. Οι άντρες στο χώρο γίνονται αδέρφια. Πάμε. Δεν ξέρω, ρε. Σήκω, ρε. Απαναγία, εγώ έλα, έλα. Τι είναι εδώ η εντατική είναι, τι καταπιήκαμε, ρε παιδί μου, χθες χειροβίδες καταπιήκαμε, θα σπάσει το κεφάλι μου.
Σου έχω θερμοφόρα μέσα στην κουζίνα, πήγαινε πάρε. Το σπίτι χορεύει μπεντοζάλι. Α, σταματήστε παιδιά, δεν μπορώ, βοήθησε το κεφάλι μου. Πρέπει να πάμε στην κουζίνα. Γαμώ την απόκρυψη σου. Ναι. Ο κύριος Φαντής. Εγώ. Βίκη Λαγού εδώ. Ναι, βεβαίως. Μήπως δεν είναι κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε. Όχι, για σένα είναι πάντα κατάλληλη ώρα. Πόσο με κολακεύετε. Πληθυντικό πάλι. Αχ, κύριε Φαντή, μέσα στην απελπισία μου μερικές φορές σας σκέφτομαι σαν... σαν ένα φάρο. Και το μικρό πλοίο που είναι μέσα στην τρικυμία βλέπει το φάρο και προσανατολίζεται. Πού πάει όμως, πού πάει. Θα έρθει πάνω στο φάρο ή θα περάσει από δίπλα. Όχι, αν πέσει πάνω στο φάρο θα τσακιστεί. Εκτός και αν ο φάρος ανοίξει την αγκαλιά του. Δυστυχώς οι φάροι δεν τα κάνουν αυτά. Οι άντρες όμως μπορούν να τα κάνουν. Τι συγκλονιστικό, τι συγκλονιστικό. Κύριε Φαντή, δεν μου έχουν ξαναπεί ποτέ τόσο όμορφα λόγια. Μια στιγμή να το σημειώσω για να το θυμάμαι. Νίκος Φαντής. Έφη. Ξαδέρφη μου. Όχι, λέω να το θυμάμαι ότι αυτό το είπε ο κύριος Φαντής. Αν κι εσείς δεν μπορείτε να μπερδευτείτε με κανέναν άλλον. Είστε τόσο μοναδικός. Ναι, μερικές φορές το νιώθω κι εγώ. Με πιάνει άλλες πάλι έτσι μια σεμνότητα, μια... Είναι καλό να είναι κάποιος σεμνός. Πάντως, όπως είπα και την άλλη φορά, είμαι... στη διάθεσή σου, ό,τι με χρειαστείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να γνωρίσετε έναν κύριο. Ποιος είναι? Ένας γνωστός μου. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν. Και βέβαια να σας την πω. Θα τον δω, τον βγάλω ακτινογραφία να. Αχ, είναι πολύ σημαντικό γιατί, ξέρετε, εσείς γνωρίζετε τόσο πολύ κόσμο και μπορείτε να κρίνετε. Κι εγώ... Ναι. Θα χρειαστεί να τον παντρευτώ. Ναι. Oh.